Δήμαρχό μας τον κύριο Κυρίτσι και τον πρόεδρο του ΤΟΠΑΦ, τον κύριο Ζερβό, να μας δώσουν τις ευχές τους. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζερβέ. Κάτω θα κάτσουμε. Όλοι. Ευχαριστούμε πολύ για την απόπειρα, αλλά αυτό που κάνετε δεν συνηθίζεται. Τις περισσότερες φορές εσείς θα πρέπει να ξεκινήσετε και να μας καλέσετε αργότερα. Εν πάση περιπτώσει. Αρχίσαμε με ζωγραφιές. Ζωγραφιές, ταξίδι μουσικό στο χρόνο, στο πυλί μύθους από τον Έσωπο. Χτες μας γέμισαν τα παιδιά στο Χάνι με αρώματα, με αρώματα και ευωδιές, και εδώ απόψε θα συμπληρώσουν τα παιδιά τα δικά σας το ΠΑΣ με χρώματα. Χρώματα που τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Χρώματα που θα μορφύνουν σίγουρα τη ζωή μας. Να σας ευχηθούμε να είστε όλοι καλά και αυτό που ζείτε με τα παιδιά σας να διαρκέσει όσο γίνεται περισσότερο. Ήθελα να τολμήσω να σας πω ένα όνειρο. Λοιπόν, να σας το πω, δεν ξέρω πώς θα φανεί. Είδα λοιπόν ένα όνειρο στο οποίο είχαν ανέβει πάνω στην εξέδρα αρκετοί παππούδες και κάποιοι γονείς και έλεγαν τα πλήματά τους. Τα παιδιά από κάτω πότε τους χειροκροτούσαν και πότε τους κοροϊδεύαν, γιατί ήταν ντυμένοι κάπως περίεργα. Και ο διαγωνισμός αυτός, στο διαγωνισμό αυτόν, αυτοί που θα κέρδιζαν θα έπαιρναν ένα βάουτσερ, είναι ένας όρος συνηθισμένος για μας, που θα τους έκανε 10 χρόνια νεότερους. Δεν ξέρω αν το επιχειρούσαμε εδώ, αν κάποιοι από τους παππούδες ή τις γιαγιάδες ήξεραν τα λόγια των παιδιών. Τις τελευταίες μέρες, σε όλες τις εκδηλώσεις που έχω πάει, κάποιοι γνωστοί παππούδες ή γιαγιάδες σε μένα, όταν γυρνάω να τους δω και βλέπω τα παιδιά, να γνωρίζω τα παιδιά πάνω, ξέρουν ακριβώς τα λόγια που λένε τα παιδιά. Δεν ξέρω πότε, αν πρέπει κάποια στιγμή να το επιχειρήσουμε, να κάνουμε δρόμενα σε συνδυασμό παιδιών με μεγαλύτερους. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχό μας για τις ευχές του. Να είστε καλά από μένα. Επειδή βλέπω και κουνά στο κεφάλι σου, όταν είπε ότι είδε ένα όνειρο, δεν έπαιζε το Martin Luther King να πει I have a dream. Εσένα έβλεπε και έλεγε στο ποίημα Γιώργο, μη μου κουνά στο κεφάλι. Γιατί το ξέρεις και άμα σε σηκώσουμε εδώ πάνω θα το πεις. Λοιπόν, τι λες τώρα. Τα σιώδης δίπλα μπορεί να μην το έχει μάθει ακόμα, αλλά παιδευμένο το βλέπω. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που συμμετέχω σε αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή εκδήλωση των παιδικών σταθμών. Λόγω του φόρτου εργασίας δεν προλαβαίνω να είμαι παντού. Αλλά θα σας πω κάτι. Παντού μα παντού έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα. Μπορεί να μην είμαστε χαμογελαστοί οι μεγαλύτεροι, αλλά τα παιδιά είναι χαμογελαστά. Αυτό μας δίνει μια ελπίδα. Το ότι μπορούν και χαμογελούν ακόμα οφείλεται κυρίως στους γονείς και βεβαίως στις γιαγιάδες και στους παππούδες που αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι αφιέρωναν στα παιδιά τους όταν ήταν νέοι. Γιατί το ίδιο έζησα και εγώ. Δεν έζησα ποτέ την παιδική ηλικία των παιδιών μου και δεν τη θυμάμαι. Και από ό,τι βλέπω τους περισσότερους από εσάς κάτω που σχεδόν είμαστε συνομήλικοι και τραβήξαμε το ίδιο κουμπί προκειμένου να δημιουργήσουμε οικογένεια και να επιβιώσουμε, και εσείς το ίδιο πρόβλημα είχατε. Εγώ βέβαια δεν έχω γίνει ακόμα παππούς, εύχομαι να γίνω γρήγορα για να το καμαρώσω, αλλά δεν το βλέπω. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι η παιδική σταθμή του Δήμου της ΚΟ από την πρώτη μέρα δημιουργίας τους
και μέχρι σήμερα και στο επόμενο διάστημα προσέφεραν, προσφέρουν και θα εξακολουθούν να προσφέρουν πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στα παιδιά. Όχι μόνο από πλευράς υποδομών, που σε κάποιες από αυτές μπορεί να είμαστε πίσω, π.χ. σε κάποιες δημοτικές κοινότητες, αλλά κυρίως από πλευράς εκπαιδευτικού προσωπικού και αγάπης των εκπαιδευτικών προς τα παιδιά. Είναι πολύ ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να συνεργάζομαι με ανθρώπους οι οποίοι αφιερώνουν ώρες, μέρες και αν θέλετε και μήνες από την προσωπική του ζωή προκειμένου να έχουμε καλύτερη, ως δυνατόν καλύτερη προσφορά υπηρεσιών, εκπαίδευση στα παιδιά, γιατί εκπαιδεύονται τα παιδιά. Δεν έρχονται απλά να περάσουν την ώρα και να κάνουν ένα διάλειμμα ή να απλά να γνωρίσουν πέντε φίλους. Παίρνουν και εκπαίδευση στους παιδικούς σταθμούς και με αυτά τα όπλα πηγαίνουν μετά στο δημοτικό σχολείο και στην υπηαγωγείο αρκετά προετοιμασμένα. Θέλω λοιπόν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του προσωπικού των παιδικών σταθμών των Δήμων, εκπαιδευτικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, το οποίο αόκνος και χωρίς κανένα παράπονο, παρά τις συνεχείς μειώσεις των μισθών τους, προσφέρουν και εξακολουθούν να προσφέρουν. Τους οφείλουμε πάρα πολλά και γι' αυτό τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τις ευχαριστώ γιατί κυρίως είναι γυναίκες. Γίνεται επίσης μια μεγάλη προσπάθεια παρά τον συνεχή περιορισμό των χρηματοδοτήσεων από την κεντρική εξουσία να βάζει ο Δήμος λεφτά. Στον παιδικό σταθμό εδώ, στον νηπιαγωγείο και στον παιδικό σταθμό δίπλα έχουμε ένα μεγάλο έργο να κάνουμε φέτος. Τα παιδιά που θα φύγουν δεν θα το δουν. Πλήρη ανακαίνιση όλων των απαιτουμένων εγκαταστάσεων που έχουν φτάσει σε κατάσταση κατάρρευσης ή φθοράς. Και βεβαίως διαμορφώσεις τόσο των αύριων χώρων έτσι ώστε να μπορούν να παίζουν καλύτερα παιδιά και να είναι πιο ασφαλή. Το βασικότερο από όλα που πρέπει να σας πω και να τελειώσω εδώ είναι ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε και νέους παιδικούς σταθμούς. Ο παιδικός σταθμός της Αβέροφης ίσως είναι ο μεγαλύτερος στην Δωδεκάνησο με 150 παιδιά περίπου. Έχουμε ανάγκη από τέτοιες στέγες και θα τις κάνουμε. Βεβαίως και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παράλληλα αγωνίζεται να κάνει δομές τέτοιου είδους. Εύχομαι σε όλους, στα παιδιά ειδικά, καλό καλοκαίρι, πολλά μπάνια να κάνουν και να διασκεδάσουν. Στους γονείς να αφιερώνουν χρόνο, να βρίσκουν χρόνο και να αφιερώνουν. Και βεβαίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, οι αγιάδες και παππούδες, να τα χαίρονται και να τα δουν όπως τα ποθεί η ψυχή τους. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Θα με ανεχτείτε και εμένα για δύο λεπτά, είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα πω. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του ΤΟΠΑΦΣ, κυρία Αντιπρόεδρε του ΤΟΠΑΦΣ, κυρία Πρόεδρε του ΔΥΡΑΣ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά, άλλη μια χρονιά φτάνει στο τέλος της. Σε αυτό το σημείο, θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω το εκπαιδευτικό και το βοηθητικό προσωπικό του σταθμού για την καθημερινή κατάθεση της ψυχής τους. Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την έμπραχτη βοήθειά του και όλους τους γονείς και κηδεμόνες για τη συνεργασία που είχαμε προς όφελος των παιδιών μας. Επίσης, για την πραγματοποίηση της σημερινής μας γιορτής, οφείλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του σταθμού, τους κυρίους Βασίλη Βερόπουλο, Στέργο Χατζηδημήτρη, Γιάννη Γουρλά για την εγγραφή των συντήρημας, την κυρία Ειρήνη Σταματάκη για τις αντοσυνθέσεις της, τους συναδέλφους από το εργοτάξιο και το τμήμα πολιτισμού του ΔΟΠΑΦΣ για τη μεταφορά των εξεδρών και των καρεκλών, το Σύλλογο Πολυτέχνων για την παραχώρηση ρεύματος και το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων για την κατάληψη των ηχητικών μας. Θα σας παρακαλέσω, οι γονείς των τάξεων 2, 5 και 4, όταν τελειώνει το τμήμα των παιδιών τους, θα παίρνουν από αυτήν εδώ την μπασκέτα τα παιδιά. Θα ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι, να είμαστε όλοι καλά, να μεγαλώνουμε σωστά παιδιά και σωστούς ανθρώπους. Thank you.